Οι εικόνες από νοσοκομεία του Πεκίνου και άλλων περιοχών στην Κίνα σοκάρουν. Εκατοντάδες μικρά παιδιά και έφηβοι με σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα σχηματίζουν ατελείωτες ουρές στις αίθουσες αναμονής. Η διάγνωση είναι μία. Σύνδρομο λευκού πνεύμονα. Ο νέος υγειονομικός εφιάλτης. Είναι μία πνευμονία που προσβάλλει κυρίως παιδιά μεταξύ 3 και 10 ετών αλλά και νεαρούς εφήβους. Και φαίνεται να οφείλεται σε ένα κοινό μικρόβιο, το μυκόπλασμα της πνευμονίας. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει σημάνει συναγερμός. Είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός ζητεί δημοσίως από τις αρχές της Κίνας λεπτομερείς επιδημιολογικές και κλινικές πληροφορίες. Με την Κίνα να αναφέρει ότι δεν έχουν εντοπιστεί νέα ασυνήθιστα παθογόνα. Mycoplasma pneumonia was on the rise for the last couple of months and now seems to be a little bit on the decline. Έχουμε πονόλαιμο, βήχα παρατεταμένο και για αρκετές ημέρες. Ίσως και καταρροή. Η μυστηριώδης πνευμονία εξαπλώνεται και στην Ευρώπη. Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες παιδιών έχουν εντοπιστεί σε Ολλανδία, Δανία και Σουηδία με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Το ανησυχητικό είναι ότι αναφέρεται αντοχή του μυκοπλάσματος σε κάποια αντιβιωτικά. Είμαστε ακόμα σε επιφυλακή μεν, αλλά δεν έχουμε κάποιο στοιχείο το οποίο να μας οδηγεί στο να έχουμε ανησυχία για νέου τύπου πανδημία. Για το μυκόπλασμα της πνευμονίας δεν υπάρχει πρόληψη δια εμβολιασμού, αλλά αυτό το μικρόβιο καταπολεμιέται εύκολα σχετικά με συγκεκριμένα αντιβιωτικά που διαθέτουμε. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η λίμωξη μεταδίδεται μέσω του βήχα, του φτερνίσματος, της ομιλίας του τραγουδιού, αλλά και της αναπνοής από μικροσκοπικά σταγονίδια.